Θα κάνουμε μια σαλτσά με θαυμάσια υλικά. Θα πάμε σήμερα κι εμείς. Λοιπόν, σα βασίλης. Α, ησυχά, μονσερή. Είμαι ο σωτήρας σου και σε σωζώ από αυτό το πουγάσινο. Κτίνος. Μου πήραξε το χώμα! Χώμα από τον κόσμο και από όλους τους αιώνες! Μα τι έκανες! Η Αγγλία δεν σχολεύεται με τα χαλέα! Απολάγοντας! Ποιος είσαι! Ποιος έστειλε! Μίλα! Οι φίλοι με φωνάζουν φλέγμα. Θα κάνει ρεύμα? Δοκίμασα την τεχνική νίντζα. Βγάζω γλώσσα με λίγο σφύριγμα. Νευράκια, Ντιέγκο. Τι έγινε, να κυνηγάς βρέφη σου είναι δύσκολο? Ο Σότο βαρέθηκε να περιμένει. Για κοιτάξτε ποιος έρχεται. Είναι τόσο όμορφο. Δες, κι άλλο κουνούπι. Κι άλλο ήρθε. Είναι κοπάδι. Με θέλουν. Τρίβουν στο δέρμα μου τη μούρη τους. Και τώρα, τώρα... Αυτό είναι το καλύτερο μου έργο. Τα σκληρά σου λόγια με χτυπούν σαν τις γροθιές ενός λιμενεργάτη. Θα έκλαιγα τώρα, αν δεν ήμουν τόσο μπουρζουά. Για δες ποιος βγήκε από την ανεμόνη του. Μάρτι, σωστά. Το ξεχάσατε. Αλογούλη, αφήστε τον κύριο, ήσυχο αμέσως. Σιωπή, είναι η πρώτη του μέρα στο σχολείο. Μια χαρά τα πας για προτάρης. Συγγνώμη, κάπτεν. Μα, είπες τάρταρα. Μιλάμε για αυτά τα τάρταρα που όσοι πάνε δεν γυρίζουν ποτέ τους πίσω. Τα τάρταρα των καμένων ψυχών, εκεί που κάνουν τη σπλήνα τους οι κεπίκλες. Είσαι μεγάλος εγωίσταρος και δεν πρόκειται να αλλάξεις ποτέ. Από εδώ και πέρα, αυτός είναι ο αδερφός μου. Συγγνώμη, αντικαταστάθηκες από τον καλό μου αδερφό. Αχ, ξέχασα το όνομά σου. Πώς σε είπαμε, μικρέ? Ο μάτρε, όχι, por favor. Κύριε, σε σχετεύω. Δεν έχω τίποτα προσωπικό, σενιόρ. Το έκανα μόνο για την οικογένειά μου. Η μητέρα μου είναι άρρωστη. Και ο πατέρας μου τρώει από τα σκουπίδια. Το μόνο που ήθελα ήταν να σε βοηθήσω. Ήθελα να βοηθήσω. Και εσύ τι μου είπες? Πήρα ένα σημαντικό μάθημα. Δεν μπορείς να βασίζεσαι σε κανέναν, ειδικά στους ήρωές σου. Δίλ, ξύπνα, άχρηστη μαϊμού. Άκουσα πως η Χίλαρη έχει διάλεξει στο κέντρο Λίνκολν. Και βέβαια θα τις πετάξουμε κακάκια. Α, για κοίτα, ήρθε! Ο παραλίγο πρωταθλητής! Γέλα κατά το μικρέ! Σε λατρεύουμε και ευχόμαστε άλλη μια σπουδαία χρονιά. Όπως και φέτος! Μετά από μια σκληρή μέρα στους υπονόμους, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να χαλαρώνεις ένα τζακούζι με στριφογυριστό αφρό. Τώρα, πίδα μέσα και εγώ θα πατήσω το μοχλό για τις μπουρμπουλίδρες. Πλάκα μας κάνεις! Με τέτοιο χώρο που ρίχνεις, όλες οι γυναίκες θα μαζεύουν τα σάλια τους! Κάποια ψηλή καλονή στο ερωτικό σου παρελθόν? Πάμε να τη βρούμε! Μπορεί να έχει τίποτα φίλες! Και ποιος, σαν το δήμαρχο, μπορεί καλύτερο να περάσει την εκατοντα ετηρίδα σε υπόγεια αποθηκευτική αίθουσα! Εντάξει, Μαξφέρα, ήρθα. Ώρα για παράδοση. Ξέρεις κάτι, εγώ απλώς έπαιζα ένα ρόλο. Εσείς θα μείνετε έτσι για πάντα. Άλληνον, ευχαριστώ, μάγκες. Σας παρουσιάζω το γιο μου που υπερασπίστηκε τον τόπο μας από τους εισβολείς του Βορρά και με το σπαθί του και μόνο κατατρόπωσε χίλιους εχθρούς. Σήμερα είναι μια πολύ ασυνήθιστη μέρα. Έχουμε την Πανσέληνο απόψε και είναι και το ηλιοστάσιο που συμπίπτουν κάθε 100 χρόνια περίπου, οπότε καταλαβαίνεις. Μπορείς να φανταστείς όλα, είναι σε τρελούς ρυθμούς. Ποιος μπορεί να αντισταθεί στην υπέροχη θέα των αυτοκινήτων που τρέχουν γύρω-γύρω ώρες ατελείωτες? Αριστερά! Στρίψε αριστερά, αριστερά! Τι κάνω τώρα, όχι, μια στιγμή, αριστερά! Πάρτε την καλή μου πλευρά, παιδιά! Rip Slinger! Πιαστήκατε στις τρυπές μου! Ευχαριστώ που ήρθατε! Από εδώ πάνω φαίνονται τα πάντα. Να, εκεί είναι ο παγωγικός συλλογισμός, εκεί το ντεζαβού, εκεί η γλωσσική επεξεργασία, εκεί το ντεζαβού, εκεί η κριτική σκέψη, εκεί το ντεζαβού. Α, κοιτάξτε εκεί, αναμνήσεις! Ξέρεις, η ιδέα σου ήταν καλή. Δηλαδή, να τρομάξουμε τη Ράιλι. Δεν το πας κι άσχημα. Αλήθεια?